μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του εμπορικού κόσμου της Πάτρας, ο ιδιοκτήτης της γωνιάς του βιβλίου, Αγγελής Παπαχρήστου, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών. Ο Αγγελής Παπαχρήστου γεννήθηκε το 1939 στην Αθήνα, σπούδασε λογιστική και μαζί με τον πατέρα του Χρήστο δημιούργησαν τη γωνιά του βιβλίου αρχικά στη Συμβουλή των Οδών Αγίου Νικολάου και Ρήγα Φεραίου. Το βιβλιοπωλείο υπήρξε πρωτοποριακό για την εποχή του, καθώς προσέφερε σε συστηματική βάση ελληνική και ξένη λογοτεχνία. Το 1964 η γωνιά του βιβλίου μεταφέρθηκε στην Αγίου Νικολάου 32, όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Παράλληλα με το βιβλιοπωλείο είχε το κεντρικό πρακτορείο διανομής ελληνικού τύπου και για πολλά χρόνια διετέλεσε πρόεδρος των πρακτόρων του κεντρικού πρακτορείου τύπου όλης της Ελλάδας. Η νεκρόσιμος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Δευτέρα στις 11 το πρωί από το Μητροπολιτικό Ναό της Πάτρας, ενώ η ταφή του θα γίνει στο κημητήριο Παλούμπα Αρκαδίας.